Καλησπέρα σας. Είμαι ο Μαστρόγατος. Θα ήθελα να σας δείξω μία απλή κατασκευή που πιστεύω είναι αρκετά χρήσιμη στο εργαστήριο και μπορεί να τη φτιάξει ο καθένας με απλά υλικά που βρίσκονται συνήθως σε ένα οποιοδήποτε μικρό εργαστήριο. Το σύστημα είναι ένας ρυθμιστής τάσης υψηλής ισχύος όμως γύρω στα 2 κιλοβάτ. Αποτελείται από τα εξής εξαρτήματα. Αυτό το ρυθμιστή, ο οποίος προέρχεται από ηλεκτρική σκούπα, είναι ρυθμιστή στροφών ηλεκτρικής σκούπας 2 κιλοβάτ. Έχει μπει σε ένα παλιό κουτάκι από router και έξω είναι ο διακόπτης, ο on-off και το κουμπί για το ποτενσιόμετρο. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί ένας 12V μετασχηματιστής 220 σε 12 μετατροπή και ένα σύστημα ανόρθωσης με γέφυρα ανόρθωσης 25 Αμπέρ και δύο πυκνωτές 6800 ο καθένας παράλληλα στα 25 Volt. Έχει χρησιμοποιηθεί επίσης ένας απλός διακόπτης ηλεκτρολογίας on-off και μία ή δύο λάμπες οι οποίες μπαίνουν παράλληλα, θα σας πω γιατί. Το σύστημα δουλεύει ως εξής. Αν δουλέψουμε κατευθείαν από το ρυθμιστή τάσης, χωρίς τους μετασχηματιστές και το σύστημα ανόρθωσης, ρυθμίζουμε την τάση των 220 Volt. Περίπου ρυθμίζει από τα 88 στα 220. Μπορείτε να το δείτε και στην πράξη. Συνδέω ένα τρυπάνι, είναι γύρω στα 500 Watt. Μπορεί να συνδεθεί ένας τροχός 750 Watt, 1500 Watt, έχει δοκιμαστεί. Κοιτάξτε τώρα όταν δουλεύει σε full ισχύ στα 220 Volt. Τώρα εκεί που δουλεύει θα αρχίσω σιγά σιγά να ελαττώνω την τάση. Προσέξτε. Επειδή δεν μπορεί να χαμηλώσει λιγότερο τις στροφές, γιατί είναι γύρω στα 88 Volt, έχω συνδέσει εν σειρά στην έξοδο από το ρυθμιστή μία αντίσταση, μία φτηνή αντίσταση για τα 220 Volt, η οποία μπορεί να αντικαθίσταται και από άλλες, είναι μία λάμπα πυράκτωσης. Εδώ χρησιμοποιώ δύο παράλληλα μεταξύ τους, ώστε να μπορώ να κάνω διάφορους συνδυασμούς. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από τις λίγες στροφές και ενεργοποιώντας το διακόπτη θα παρεμβάλλω εν σειρά τις δύο λάμπες στην έξοδο από το ρυθμιστή. Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, απομονώνονται οι λάμπες, όπως προηγουμένως. Τώρα θα παρεμβάλλω τις λάμπες. Προσέξτε, ξεκινώ από τις χαμηλές στροφές. Και μπορώ να ρυθμίσω, βλέπετε, σχεδόν εντελώς. Αν κάνω συνδυασμό με την άλλη λάμπα, βλέπετε. Ρυθμίζω παραπάνω, παραπάνω. Και εδώ να τις μηδενίσω. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποια συστήματα που δεν θέλουμε μεγάλη ισχύ, θέλουμε όμως μικρές στροφές. Παράδειγμα για κατασκευές καλαμιών ψαρέματος στα λεγόμενα road building που μπορείτε να δείτε στο ίντερνετ. Κάπου βέβαια που δεν θέλουμε μεγάλη ροπή, έτσι. Τώρα γιατί μπήκε ο μετασχηματιστής. Μπορούμε ταυτόχρονα, εφόσον ρυθμίζουμε την τάση των 220, στην έξοδο του μετασχηματιστή, όταν πέφτουν τα 220, να πέφτουν και τα 12 Volt. Δοκιμάζω ένα παλιό βιδολόγο, έτσι, το οποίο είχε χαλάσει η μπαταρία, τον έχω συνδέσει με δύο καλώδια στην έξοδο του μηχανήματος μετά την ανόρθωση. Παρατηρήστε. Αυξάνω,
Αυξάνω κι άλλο. Τώρα θα αρχίσω να ελαττώνω τις τροφές και κατόπιν θα παρεμβάλλω πάλι τις αντιστάσεις. Τώρα θα παρεμβάλλω τη μια αντίσταση με το διακόπτη. Κοιτάξτε, με διάφορους συνδυασμούς μπορούμε να το μηδενίσουμε και με το ποτασιόμετρο να το φέρουμε στις επιθυμητές τροφές. Έχοντας μία σειρά από λάμπες διαφόρων βατ, μπορούμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα ακριβώς που θέλουμε. Η ροπή είναι σχετικά καλή, γιατί μπαίνει και ομοιωτήρας στα εργαλεία αυτά. Εκτός από αυτά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λάμπες φωτισμού, αλλά κυρίως συνίσταται για μηχανήματα ισχύως. Άνετα μπορείς να δουλέψεις μεγάλο τροχό 230 mm και κάποια άλλα εργαλεία. Σαν μειονέκτημα είναι πιθανόν το ότι το ημίτονο δεν είναι ακριβώς πλήρες ημίτονο, γιατί το κόψιμο γίνεται με θυρίστορ. Σε ένα παλμογράφο μπορεί κάποιος να το δει καλύτερα, αλλά για ερασιτεχνική και όχι συχνή χρήση δεν νομίζω να παθαίνει ζημιά κάποιο εργαλείο. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, θα το ξαναπούμε.